ευθύς ως ληφθή το πιστοποιητικό από την Επιτροπή Καθαριότητας, όπως αποφάσισε και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, και αυτό το όριο να το βάλουμε από την Τετάρτη ή το αργότερο, πότε η ημερομηνία, να μεταφερθεί το αργότερο την Δευτέρα 8 του μηνός, πότε είναι 9 του μηνός. Αυτό το όριο το βάζουμε ελπίζοντας ότι οποιαδήποτε από τις ημέρες, Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, το ολοκληρωθεί η μεταφορά και μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία γύρω στις νέες εγκαταστάσεις, να μεταφερθεί το σχολείο και να τελειώνει η διπλωμάτια. Αυτό το θέμα ταλαιπώρησε πέρυσι και για τους 2,5 μήνες φέτος τους μαθητές των σχολείων και μπαίνει σε αίσιο τέλος. Και θα ήθελα εδώ τώρα να δούμε δύο επιπλέον πράγματα. Προτείνουμε με την μεταφορά του δευτέρου κύριου, του δευτέρου γυμνασίου στις νέες εγκαταστάσεις να υπάρξει επίβλεψη της τροχέας και να είναι επιβεβλημένη η παρουσία της για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς τις νέες εγκαταστάσεις. Και κρίνεται απαραίτητη η παρουσία του τροχονόμου, επειδή πρόκειται και σε στροφή, αλλά και μέχρι να συνηθίσουν να περνάνε οι μαθητές όταν θέλουν να πάρουν το αστικό, τη διάβαση που υπάρχει και η σήμανση η οποία θα ακολουθήσει. Έχουν ληφθεί μέτρα από την περασμένη Δευτέρα, έχει υπάρξει επιτροπή που έχει πάει, τι ακριβώς πινακίδες και λοιπά θα τοποθετηθούν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και να ληφθούν τα μέτρα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Θα ήθελα εδώ να σταθώ ότι η Επιτροπή της, η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας το αποφάσισε ομόφωνα το θέμα αυτό το συγκεκριμένο και στο δεύτερο θέμα που είναι η πρωινή λειτουργία το έβαλε και αυτό μέσα να είναι και το, και το πρώτο γκρουπ των σχολείων, πρώτο γυμνάσιο, πρώτο γέρο και δεύτερο γυμνάσιο και δεύτερο γέρο να είναι όλα σε πρωινή βάρδια. Ποια μέρα περνάει η Επιτροπή Καταλήλωση και αν έχει περάσει, έχει περάσει. Με τα πάντα σχεδόν. Η Επιτροπή Καταλήλωση έχει συγκροτηθεί και συγκαλείται είτε την Τετάρτη είτε την Πέμπτη το αργότερο. Πρόεδρος Συνοδιευτής και Τετραβάτης. Είναι συγκεκριμένη η Επιτροπή. Δεν καταλαβαίνω το εξής, γιατί μας φέρατε σήμερα και μας φέρατε την Τετάρτη. Δεν θα περάσει, θα βάζει κάτι αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, για να... γιατί... Δηλαδή αν περάσει μια εβδομάδα η Επιτροπή Καταλήλωσης, εσείς το δεσμεύεστε να περάσει αυτή την εβδομάδα. Η Επιτροπή, ακούστε, κύριε Παπαθανάση, τα κτίρια αυτά έχουν άδεια εκπαιδευτηρίου. Έχουν άδεια εκπαιδευτηρίου. Επίσης, σαφέστατα, εμείς πιέζουμε εδώ και ένα χρόνο να γίνει πρωινή βάρδια. Δεν θα μας δείξετε εσείς στην Αμερική. Εδώ και ένα χρόνο ζητάμε διακαώς όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, φέροντας πολλαπλές φορές το θέμα αυτό, να λήξει η ταλαιπωρία των παιδιών. Εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά και πολύ περισσότερο από εσάς φαντάζομαι θέλουμε όντως να λήξει το θέμα αυτό. Αφού εμείς άλλωστε το έχουμε ανακοινήσει τόσο πολύ το τελευταίο χρόνο του διάστημα. Εμείς συμφωνούμε λοιπόν σαφέστατα, από τη μέρα όμως που θα πάρθει, εμείς σαν παράδειγμα του ψηφίσματος, από τη μέρα που θα πάρθει και το τελευταίο επίσημο χαρτί, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο ως έτσι. Τώρα τα θέματα, το τι σας κόστησε, τα ξέρει καλύτερα η κοινωνία, δεν χρειάζεται εγώ να επεκταθώ σε αυτό και το τι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει με πολύ οικονομικότερα μεγέθη, προκειμένου να έχουμε λύσει ολοσχερώς το πρόβλημα αυτό. Είναι πλέον αυτονόητο ότι αυτή η δουλειά αρχή, ότι από κάθε ορκή έχουν συζητήσει. Και αυτό τώρα δεν εξηγεί. Μετά, αν αυτό λίγο σπαράσει ισχύει, αν κάνει μια κάπα ορκή, κλείσει το θέμα, μην αναγγείλει κανένα θέμα, να μπουν τα παιδιά μέσα από το πρωί και αν δεν πει ο κ. Είναι το αυτό που διαφέρει. Γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα. Βλέπω ότι κάποια πράγματα που έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη καθυστερούν ακόμα. Και αναφέρουμε στο εξή. Στο σχολείο, όπως θα λειτουργήσει τώρα εκεί, δεν έχει ηλικίου. Ένα το κρατούμε. Τα παιδιά εκ των πραγμάτων, πολλές φορές λόγω κενών, πολλές φορές λόγω του λεγόμενου σκαστού, δηλαδή πάνω από το σχολείο, βγαίνουν εκτός σχολείου.
σχολικού χώρου. Αυτό το πράγμα, εφόσον δεν υπάρχει κοινικείο, καταλαβαίνετε ότι θα είναι έντονο. Όσο και να τα προσεγγίσουμε, όσο και να τα προσεγγίσουμε τα παιδιά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στη στιγμή που δεν θα υπάρχει κοινικείο να περιφερθούν μαθητές. Το σημείο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και από ό,τι ακούω, τα σήματα, τα κυκλοφοριακά και η ασφάλεια των μαθητών δεν έχει τελειώσει το θέμα. Δηλαδή, περίμενα, ας πούμε, αφού ξέραμε ότι έστω και τέλος Νοεμβρίου που λέγαμε, αυτά τα θέματα θα είχαν λήξει. Θα είχαν μπει πινακίδες, έστω μια σακούλα θα ήταν έτοιμες, άμα λειτουργούσε άνθρωπο το πρωί του σχολείου, να μπαίνουν σε λειτουργία. Πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι τα παιδιά επιτέλους θα ξαναπάνε στα σχολιά πρωινή βάρδια, εφόσον βέβαια τηρηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Το πόσο πλήρωσε ο Δήμος για όλο αυτό, ίσως είναι πολύ λιγότερο από αυτό που πλήρωσε η απαταιωτική κοινωνία 1,5 χρόνο. Όμως, ας μην γκρινιάζουμε σήμερα, είναι πολύ καλό το γεγονός. Ένα πράγμα θα ήθελα όμως και να προτείνω ίσως, μήπως πρέπει να φτιάξουμε μια επιτροπή, η οποία την πρώτη εβδομάδα να παρακολουθήσει τη μεταφορά των παιδιών, να βοηθήσουμε την κατάσταση, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καβάρα. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα. Νομίζω ότι σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να φύγει για συζήτηση το θέμα της ολοκληρωμένης λύσης της στέγασης του δεύτερου γυμνασίου, του δεύτερου λυκείου, να δούμε ποια προβλήματα έχουμε, μέχρι πού έχει φτάσει, να είναι και οι γονείς εδώ να ενημερωθούν. Νομίζω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πια βγάλαμε το βραχνά της υπερβάρδειας από πάνω μας, πρέπει να συζητήσουμε το πώς το συντομότερο δυνατόν θα φτάσουμε στη μόνιμη λύση για να απαλλαγούμε και αυτό. Ενίκιο το οποίο είναι δυσβάστατο, το ομολογούμε όλοι. Θα σας παρακολουθήσω, κύριε Πρόεδρε, να μπει στην μερή σειρά για το θέμα για συζήτηση. Ένα επόμενο συμβούλιο. Ναι. Ένα θέμα το οποίο ταλάνισε τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία μας, βρήκε την καλύτερη λύση που θα ήταν δυνατόν να βρει. Και είμαστε εξαιρετικά περήφανοι γι' αυτό και νομίζω ότι θα είμαστε χαρούμενοι όλοι. Τώρα, μίζερες τοποθετήσεις για ένα θέμα που έχει τόσο μεγάλη σημασία, νομίζω δεν αρμόζουν. Το τι έγινε μέχρι σήμερα είναι γνωστό. Και το τι στάση κράτησε ο καθένας είναι επίσης γνωστό. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ότι δώσαμε μία λύση σε σύγχρονο εκπαιδευτήριο για τα παιδιά μας και αυτό είναι το μείζον. Γιατί πραγματικά ο καθένας θα μπορούσε να σκεφτεί, αν δεν υπήρχε αυτή η λύση, πώς θα μπορούσε να γίνει μια εκπαιδευτική δουλειά σε λιόμενες προκατεύσεις. Αυτό λοιπόν απερθέφθη. Και απερθέφθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακούγονται διάφορα. Και θέλω να κάνω μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Ο χώρος στον οποίο πάμε έχει καταγγελιστεί πλήρως. Και θα ήθελα να κάνω έκκληση στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς να διατηρήσουμε το χώρο αυτό για θέμα πολιτισμού και παιδείας. Πρώτα απ' όλα. Και επειδή πραγματικά είναι έτσι όπως σας το λέω, θα ήθελα πριν μπούμε στις αίθουσες, γονείς, ένωση γονέων, καθηγητές, να κάνουμε μια προσπάθεια ώστε πραγματικά να αρχίσουμε να αλλάζουμε και νοοτροπία σε τόσο βασικά ζητήματα. Το δεύτερο είναι το κτίριο το οποίο ήταν εκπαιδευτικό ίδρυμα με πολύ πλούσιες υποδομές. Αυτό το υπογραμμίζουμε.